θορυβήθηκε και η φορή, ο αντικείμενος που ήταν εδώ. Ναι, θα μπορούσε να έχει προβλεφθεί ίσως και σας φοβίζει το κύμα που έρχεται, γιατί αυξάνει διαρκώς. Κοιτάξτε, είναι διαχείριση κρίσης. Η διαχείριση κρίσης έχει σκαμπανεβάσματα. Τα σκαμπανεβάσματα αυτά δεν μας ανησυχούν σε σημείο στο οποίο να παίρνουμε αποφάσεις οι οποίες δεν ακολουθούν μια λογική ή δεν ακολουθούν ένα σχέδιο. Άρα θορυβηθήκαμε γιατί είναι οπτικό το φαινόμενο. Mm-hmm. Στην πραγματικότητα μιλάμε για 70, για 80... Τουρίστας και πρόσφυγας και μετανάστες μαζί. Όχι, εγώ δεν μπορώ να πω κάτι τέτοιο. Για μένα είναι άνθρωποι που αυτή τη στιγμή χρειάζονται την υποστήριξή μας και την βοήθειά μας για υποδοχή. Το αν για οποιοδήποτε σκοπό βρίσκονται εδώ πέρα, αυτό δεν ξεχνάει. Ναι, δεν ήμουν εδώ δυστυχώς να το δω από κοντά. Αν υπάρξει ανάγκη, ποια δομή θα ανοίξει εδώ Θεσσαλονίκη, για ποιους χώρους μιλάμε? Είπατε υπάρχει σχέδιο. Τι περιλαμβάνει αυτό το σχέδιο για άμεση? Δεν είναι απαραίτητα και μόνο στη Θεσσαλονίκη. Μιλάμε για μια πιο κεντρική περιοχή. Άρα και Αλεξάνδρεια, Βόλο. Η Αλεξάνδρεια ήδη έχει βουλήσει το σχέδιο. Δηλαδή ήδη έχουμε ανοίξει άλλες 300 θέσεις. Έχουμε μεταφερθεί εκεί. Ναι, έχουμε μεταφερθεί. Έχουμε μεταφερθεί και χθες κάναμε μια οργανωμένη μεταφορά από τα Διαβατά. Αναμένεται άλλη μία από τα Λαγκαδίκια να γίνει την Τρίτη. Και αν δεν κάνω λάθος, νομίζω μέχρι και το τέλος εβδομάδας θα κάνουμε άλλη μία από τα Λαγκαδίκια πάλι. Οι προσγείες που μεταφέρθηκαν από τη Μεγάλη Πέμπτη στα Λαγκαδίκια βελτιώθηκαν οι συνθήκες ή είναι πάλι στο σκηνοθεσμό? Οι προσγείες που μεταφέρθηκαν στα Λαγκαδίκια, ως επιτοπλίστων, εκτός από κάποιους που ήταν στα νοσοκομεία εκείνη την περίοδο, έχουν μεταφερθεί σε δομές, δηλαδή στην Αλεξάνδρεια. Έχουν γίνει αυτές οι μεταγγίσεις με βάση την παλαιότητα. Αν οι δομές της Θεσσαλονίκης θα λειτουργήσετε, προβλέπετε κάτι τέτοιο, το εξετάζετε? Όλα είναι αυτή τη στιγμή που εξετάζονται. Εξετάζονται με βάση κριτήρια επιλεξιμότητας. Δεν θέλουμε δηλαδή να επανέλθουμε σε μια απόφαση η οποία να μας δεσμεύει για το βαθμό υποδοχής. Ποιοι χώροι υπάρχουν και πόσο άμεσα θα μπορούσε να ετοιμάσετε? Αυτό δεν μπορώ να σας το πω εγώ, γιατί είναι μια γενικότερη κουβέντα να πρέπει να εξετάζουμε στο σύνολο. Με τους μετανάστες τι κάνετε? Τι εννοείτε? Υπάρχουν οι πρόσφυγες, θέλουν να μόνιμη στα ίδια κατοικία, θέλουν να κάνουν. Υπάρχουν και οι μετανάστες, οι οποίοι μπορεί να βάλουν ένα χαρτί να... Εμείς το εξετάζουμε σαν το δεσάσκο. Δηλαδή είναι άνθρωποι οι οποίοι έρχονται εδώ πέρα, οι οποίοι αναζητούν προστασία από την πολιτεία. Δεν θεωρώ ότι το εξετάζουμε με κάποιο διαφορετικό τρόπο.